Παραδείου του Αντιοχείου και των συναυλών. Όταν αυτοκράτορα Διοκλητιανό έστειλε τον έπαρχο Αγρίπα στην Μεσοποταμία με εντολή να εξοντώσει του χριστιανού, χιλιάδε πιστοί συνελήφθησαν και υπέμειναν βασανιστήρια αφού ομολόγησαν την πίστη του. Ο έπαρχο στην αναφορά του προ την αυτοκράτορα ζήτησε να σταλεί και ένας άλλος δικαστής για να τον βοηθά στο έργο του. Ο αυτοκράτορας, διαβάζοντας την επιστολή, ικανοποιήθηκε και ρώτησε τους ανθρώπους της συνοδείας του ποιος θα ήθελε να πάει στην Μεσοποταμία. Προθυμοποιήθηκε τότε ένας ευγενής ονόματι Λαυρέντιος, που ήταν κρυπτοχριστιανός και πήρε μαζί του πολυάριθμο απόσπασμα στρατιωτών, μαθητές του Χριστού όπως και εκείνος. Όταν έφτασαν στην Αντιόχεια, ο Αγρίπας τους υποδέχθηκε με τιμή και πρότεινε να θυσιαστούν στους θεούς από κοινού. Ο Λαυρέντιος αρνήθηκε και ομολόγησε ανοιχτά την πίστη του στον Σωτήρα Χριστό. Ενώ ο Αγρίπας ανέφερε την υπόθεση στον Αυτοκράτορα, ο Άγιος πέρασε τον χειμώνα στην Μεσοποταμία, δίνοντας θάρρος στους χριστιανούς. Μετά από 3 μήνες έφτασε στην Ανατολή ένας δικαστής ονόματι Δόμνας, επικεφαλής 1.000 ανδρών, με αποστολή να συλλάβει τον Λαυρέντιο και να συνεχίσει τον διωγμό. Ενώθηκε με τα στρατεύματα του Αγρίπα και πρόφθασαν τους στρατιώτες του Λαυρέντιου στην είσοδο του ορεινού όγκου του Χαμής. 500 χριστιανοί στρατιώτες ανέβηκαν σε ένα ύψωμα και αφού προσευχήθηκαν φώναξαν στους ειδωλολάτρες. «Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είμαστε μαθητές Του και δεν θα λατρέψουμε τα είδωλα». Σφαγιάστηκαν όλοι και οι υπόλοιποι χριστιανοί μπορούσαν να βλέπουν από μακριά φωτεινούς στέφανους που κατέβαιναν από τον ουρανό για να σταθούν πάνω από τα σώματά τους. Γαλβανισμένοι από το παράδειγμα αυτό και τις προτροπές του Λαυρέντιου, οι άλλοι στρατιώτες έφτασαν στο όρος Ουσχώμου, όπου τους έφτασαν οι ειδωλολάτρες και σκότωσαν μέχρι και τον τελευταίο. Μία άλλη ομάδα στρατοπέδευσε στην πεδιάδα Εγκλαβέ, στους πρόποδες του όρου Σαμνών. Ενώ ο Αγρίπας ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί, είδε στον ύπνο του ένα φλεγόμενο χερουβίμ που προσπαθούσε να τον τρυπήσει με πύρινη λόγχη και τον Άγιο Λαυρέντιο που στεκόταν στο πλευρό του μεσιτεύοντας γι' αυτόν. Τότε ο Αγρίπας ομολόγησε τον Χριστό και σώθηκε από τα μαρτύρια που έβλεπε να ετοιμάζονται γι' αυτόν. Ξυπνώντας είδε τους φωτεινούς στεφάνους πάνω από τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και δήλωσε «Χριστέ, ελπίδα των χριστιανών, δέξουμε και συγχώρεσε τα ανομήματα που διέπραξα εναντίον σου». Την αυγή ο Δόμνας τον υποχρέωσε να περάσει στην επίθεση, αλλά ο Αγρίπας πέρασε από την μεριά των χριστιανών και βαπτίστηκε. Αφού οι προσπάθειες του Δόμνα να τον φέρει πίσω στην λατρεία των ειδώλων απέβησαν άκαρπες, ετοιμάστηκε να πεθάνει ως μάρτυρας μαζί με τους άλλους στρατιώτες που είχαν φτάσει στον τόπο της φαγής των συντρόφων τους στο όρος Εχμού. Τους πέρασαν όλους από το σπαθί εκτός από τον Λαυρέντιο που τον αλυσόδεσαν για να τον οδηγήσουν στη Ρώμη, ενώ ο Αγρίπας σύρθηκε μέσα στις καλαμιές και κακοτράχαλους δρόμους και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια από τους πρώην ομογενείς του. Αφού γλίτωσε εκ θαύματος από ένα βράχο που έριξαν πάνω του και από την πυρά στην οποία τον έβαλαν εν συνεχεία, 500 από τους στρατιώτες του ασπάστηκαν την πίστη. Θανατώθηκαν μαζί με χιλιάδες άλλους χριστιανούς στρατιώτες και ο Αγρίπας δέθηκε σε ένα ατίθασο άλογο και έναν ανήμερο τάβρο, αλλά τα δύο ζωντανά ημέρεψαν, ενώ ο Άγιος επεφημούνταν από το πλήθος. Μεταπόθεο πίστεως και αγάπη, προσέφερε.
Τέλος αποκεφαλίστηκε αφού προέτρεψε τον διστακτικό δήμιό του να κάνει το καθήκον του. Επιστρέφοντας στην Αντιόχεια, ο Δόμνας και το στράτευμά του τιμωρήθηκαν από τον Θεό και ο κεραυνός τους έκανε σκόνη. Όσο για τον Άγιο Λαβρέντιο, έφτασε στην Ρώμη και μετά από μια λαμπρή ομολογία πίστεως, έλαβε τον Στέφανο του μαρτυρίου.